Επειδή γίνεται παιδιά, Racing News GR εδώ, Heart και Reaper και σας φέρνουμε το review του ρο της Δευτέρα, 6 Αυγούστου Ένα πάρα πολύ καλό yeah. ρο, εμένα yeah. μου άρεσε πάρα, πολύ ε Αν και είναι τρίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, δεν βαριέσαι ναι. Δε 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 ε. ναι όχι, είχε και πάρα πολλά μάτς που τα οποία ήταν καλά μα, δηλαδή δεν βαρέθηκα ναι. σε κανένα μάτς από ό,τι θυμάμαι είναι καλά μάτς και <χαις> φαίνεται ότι η, η AJ era στο WWE θα είναι μια χαρά και μα αρέσει πολύ αυτό. Ναι, αφήνει και, τους, και ε, το universe να ψηφίσει, ξέρω εγώ, ε, μέσα στο ε, Twitter. Ναι, αν και βέβαια έχει γυρίσει τελείω face. Εντάξει. Βοηθάει του face συνέχεια μόνο, α πούμε. Έχει φύγει τελείω από το gimmick του τρελού, ξέρω εγώ. Mm. Πάνω κάτω έχει φύγει σχεδόν τελείω. Μα εγώ, 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 θα ήθελα να αφήσουν αυτό το, αυτό το gimmick και να παίρνει και hit και face. Ναι, ναι γιατί έφυγε ξέρω εγώ, ξέρω εγώ, ξαφνικά αυτό το gimmick. Οπότε ναι, πάμε στο show. Να περάσουμε στο show. Βλέποντας λοιπόν το show, η hey, General Manager AJ βγαίνει στο ring και λέει πω είναι πολύ χαρούμενη για το πρώτο τη show και ότι είχε μεγάλη επιτυχία και τώρα είναι έτοιμη για ένα ακόμα μεγαλύτερο show. Confuros> και θέλει να... και είπε ότι θέλει να γίνει η μεγαλύτερη active general manager mm -hmm. στο ιστορία του WWE και ξεκίνησε και... Ναι. και είπε ότι θα υπάρχει ένα μάτσο του Angel Bryan με τον John Cena που θα είναι και main event ένα μάτσο του Randy Orton με το Big Show και πήγε να πήγε κάτι άλλο και μπήκε ο CM Punk ακούτε η μουσική του Punk και μπαίνει λοιπόν ο Punk στο ring και ουσιαστικά τη λέει πω ε, ήρεμο ο Πανκ. Προσπαθεί να διορθώσει το λάθο του που τη φώναξε ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα και ότι έκανε interfere στο match Big Show και εσύ number one contender match. Και αρχίζει πάλι τα ίδια ότι θέλει respect αυτό και εγώ και ότι αξίζει respect. Και ο, και ο, WWE Chamber πρέπει να έχει respect. Και, και η θα... General Manager πρέπει να έχει respect. Και θα ήταν ε, πιο σωστό και για του δύο να ακυρώσουν το triple threat στο SummerSlam. Ε, Χιλ στοιχεία ο Punk. Γιατί παλιά θυμάμαι ξέρω εγώ, στο Elimination Chamber. Ήθελε να γίνει αυτομάχη και θα κάνει defend, η ζώνη όπω και στο Fatal 4-way. Αργά ή γρήγορα θα γυρίσει τέτοιο. Τελείω. Τελείω χειλό. Που δεν ξέρω, αρχίζει και δεν μου αρέσει έτσι όπω yeah. ε, εξελίσσεται. Έτσι όπω το εξελίσσεται. Είναι πολύ μαλαίκι αυτό δηλαδή. εντάξει Ή κάνει το χιλ ή τον face. Μην το Έχει και αυτό, το έξαλο ξύρισμα. Ναι. Το είδε. <laughs> το μυστάκι, το μουστάκι το έξαλο. Τέλο πάντων. Μετά βγαίνει ο Σίνα. Και εκεί κοίτα τρελά εκεί στο entrance ξέρω εγώ. Ε, και λέει πως ε, ο Παγκ ε, ζητάει συνέχεια respect, βγαίνει κάθε εβδομάδα και λέει αυτό, ενώ κανονικά πρέπει να κερδίζει το σεβασμό. Ε, και ε, λέει συνέχεια αυτό, ξέρω εγώ, ότι αυτός άκουσε να είναι τσάμ, ξέρω εγώ, έχει γίνει πόσε φορέ τσάμ και το έχει, το, τον έχει κατακτήσει το σεβασμό, ξέρω εγώ, από όλους. Ναι και στο Triple Threat ε, η... Είναι δύο άτομα που έχουν καλύτερε πιθανότητε, Τζον Σίνα και επίση. Και του, και και του λέει ο Σιμ Πάγκ ότι δεν μπορεί πλέον να δεν έχει, έχει, ξέρω εγώ, δεν έχει τη μέση που είχε, δεν μπορεί να κάνει βιού στον πίξο, τα πόδια του τρέμανε και γι' αυτό μπήκε μέσα να το, να το σώσει. Ξέρω εγώ που θα έπεθε πάνω στον πίξο. Μεγαλοψυχία ο Σιμ Πάγκ, μεγάλο ψυχία. Ναι, και μετά μπαίνει και ο πίξο. Ουσιαστικά δεν μπαίνει, ακούγεται η μουσική του εκεί, βγαίνει και η AJ τα σταματάει όλα. Γιατί η J δεν θέλει mm. χάος να γίνει το ρο, είναι πολύ καλή general manager. Για Λέ, λέει στο Σίνα και στον Πίξο να πάνε να για τα μάτσου, ξέρω εγώ. <laughs> και λέει στο Σίνα ότι έχει αποφασίσει να βάλει τρει ε, superstars σε ψηφοφορία στο Twitter να δουν ποιο θα παίξει. Οι οποίοι ήταν Ρέμ Στήριο, Κέιν και ο Intercontinental Champion <laughs> <of> The Miz. <laughs> Τελικά, τέλο πάντων φεύγουν όλοι από το ring <laughs> και μένουν <στην> σε <laughs> punk ε, Εννοείται ότι θα διαλέγαν το ρεμιστήριο. Ναι, εντάξει, το περιμέναμε όλοι. Είναι και feud που πάρα πολλών χρόνο, χρόνων. Ρεμιστήριο και Punk, Ήταν και σε ρεσλεμένια νομίζω. Οπότε και πάμε στο επόμενο αυτό. Στο επόμενο πρώτο match. Πάμε λοιπόν στο πρώτο raw active match τη βραδιά που είναι CM εναντίον αντί Mysterio. Ε, εντάξει, καλό match έτσι κι αλλιώ και οι δύο έχουν πολλά Ειδικά για opening ήταν πολύ καλό match. Ε, νικά ο CM εκανε Έκανε ο... 6-9 ωραίοι και... Όταν, έφαγε το 6-9 ο Punk και έφαγε μετά πήγαινε... Όταν ανέβαινε ο ωραίοι μυστηρίο πίστευε ότι θα να χάσει ο Punk. Όχι, ήμουν ήταν... ότι θα σηκώσει τα γόνατα. Γιατί και θα το έτσι κι αλλιώς άμα ανήκαγε ο μυστήριο ήταν σαν να παίρνει title shot ας πούμε. Ναι εντάξει. Καλό αυτό δεν γίνεται ποτέ έτσι. Το λέμε συνέχεια αλλά δεν γίνεται ποτέ με τα Οπότε, WWE. Οπότε σηκώνει τα, τα τέτοια Punk τα, τα, τα γόνατα. Τα γόνατά, το χτυπάει το ωραίοι, ε, GTS, GTS μετά, 1-3. Καλό match. Σαν opener match ήταν πολύ καλό. Δεν έχω καταλάβει <ματς>. γιατί ο Remistir φοράει μπλουζά. Μήπω γιατί έχει αλλάξει superstar ξέρω εγώ και δεν θέλει να φανεί ότι δεν έχει ο Mexican. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει superstar ξέρω εγώ. Μπορεί απλά να μην θέλει να δείξει το σώμα του πλέον, ίσω έχει κάνει κοιλιά, α πούμε. Και φαίνεται πιο. Ναι, άμα ξέρετε κάτι, γράψτε με στα comment για <στα> το Remistir γιατί φοράει μπλουζά και με ερωτηματικό κιόλα. Τι κρύβω από κάτω. Μπορεί να είναι έγκυρε. <laughs> λοιπόν, ωραία, πάμε στο επόμενο σεκμεν. Ναι, μετά από αυτό, αξίζει να περάσουμε στο επόμενο σεκμεν. Και μετά μα δείχνει τον Αλμπέρτο Ντελερίο με το Ρικάρδο Ροντρίγκε backstage. Ο Αλμπέρτο Ντελερίο οδηγάει μια Ferrari. 200.000 ε... δολαρίων, όπω έλεγε ο Μάικλ Κολ όλη τη βραδιά. Mm, Σέπριξε τα κάκαλα να πούμε. Ναι, μη... Λε... Ε, ήτανε ήταν κάποιοι εκεί του, του είπε να πάρει κάτι από εκεί, κάτι πράγματα για να παρκάρει το. Ε, εντάξει, πάρει κάτι τέλο πάντων. Πάρκατε. Μετά πάει στο γραφείο τη AJ και εκείνη και το σημαντικό. Ε, η AJ δεν τον είχε book, δεν του είχε κάνει book κάποιο match. Αλλά, για... ναι. Σήμερα. Αλλά αφού τη είπε ο Ντελρή ότι δεν θέλει να κάνει κομπίτι, ξέρω εγώ. Της... Και, και, και μετά... την είπε ότι είναι. Την είπε και crazy, ξέρω εγώ. Ναι, είπε στο Ρικάρντο και εγώ νόμιζα θα κάνει κάτι τρελό. Και μόλι άκουσε AJ τρελό. Του βάλε match. Ε, και αμέσω μετά κιόλα. Ε, εντάξει αυτό. Και μετά είναι το μάτι του Αλμπέρτο τελρίο Και μετά λοιπόν έχουμε το μάτι του Αλμπέρτο Τελρείο ε, που ήταν ένα one-on-one -on -one με τον Κρίστιαν. Ε, ο Αλμπέρτο Τελρείο μα δείξανε πω δεν ήταν καν έτοιμο αφού ξέρω εγώ βγήκε με το κουστούμι ακόμα. Δεν είχε καν <συσχε> βάλει τσπότε. <συσχε> ο Αλμπέρτο τελρίο κλέβει τον AW. Όντω. Μα δεν καέλα τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή. Άρχισε τη μόδα ο EW με τα παπούτσια δεν χρειάζεται να την κάνει. Ναι, ναι όντω να πούμε Νίξο Αλμπέρτο. Καλό μάτσο έτσι, δεν ήταν άσχημο. Καταρχήν δεν μπορούσε να κάνει ξέρω εγώ. Μαλακία να νίκαγε ο Κρίστιαν τον Αλμπέρτο Ντελερίο. Ναι, εντάξει, δεν θα νίκαγε, ήμουν σίγουρο. Εγώ περίμενα να χάσει κλείνωμο ο Κρίστιαν. Τέλο πάντων, να πούμε ότι έκανε ξέρω εγώ τη στράκτο διότι ο Ρικάρτο Ροντρίγκε. Έφαγε ένα τσίψο το. Με την πότα εκεί. Κλέβει τον AW, εντάξει, τι να κάνω. Ο Κόφι ήταν ο πρωτοπόρο που έφαγε το παπούτσι. Και τώρα ο Κρίστιαν και εσύ κύριε. Θα κάνω yeah, τα κτήματα. Κάνει 1 to 3, ο... κάνει cross on breaker ο Αλούρδο. Τα πάω τον Κρίστιαν τέλο. Και καλό ματ. Γενικά ήταν όλα καλό match πιστεύω. Εκτό από τον πίξο μου τον Ραντ Όρθον που δεν μου πολύ. Εντάξει, το πούμε μετά αυτό. Ε, και μετά το θέμα αυτό που γίνεται μετά. Στο Titan Tron λοιπόν βγαίνει ο Σέμου μέσα στο αμάξι του Αλμπέρτο Ντελρίο. Και ναι, hey, θα το δανειστεί. Όλα, όλα, hey, fella, και όλα αυτά, ξέρω, εγώ θα το πάρω τα μάτια, το παίρνει. Και φεύγει, φεύγει. από την αρένα, ο Αλμπέρτο εκεί τρελό, βαράει το Ρικάρτο Ροντρίγκε για αυτά που ξέχασα τα κλειδιά μέσα. Ναι. Ο Ρικάρτο Ροντρίγκε ah. γίνεται το νέο Σακαμότο σιγά, σιγά Ναι, όντω σιγά σιγά <laughs> γίνεται. Θα κάνουν <laughs> διαμαρτυρία, <laughs> ομάδα διαμαρτυρία. Συνεχίζεται σεγμαντ. αυτό το segment πιο μετά, οπότε α περάσουμε στο επόμενο μάτζ. Το επόμενο μάτζ λοιπόν, όπω είπε και πριν ο Χάρτιφαν, Ρέντι Όρτον εναντίον Big Show. Σω θα μπορούσαμε να το πούμε το χειρότερο μα βραδιά. σω. Ναι. θα μπορούσαμε να το πούμε το χειρότερο μα βραδιά. Τέλο πάντων, α πούμε. Βέβαια περισσότερο... για τον Πίξο και για τον Ρεντ ήταν καλό. Ναι, για τον Πίξο. Γιατί ο Ρεντ κάνει πάρα πολύ καλά μάτσα έτσι. Όπω είδαμε και στο Friday Night Smackdown με τον Μπέρτσι. Όπω τον λέει και ο Σέιμου. Τον Αλμπέρ Ντελίο. Τέλο πάντων, α πούμε περισσότερο στο μάτσα. Να πούμε πω ήταν no contest τελικά γιατί έγινε double count out. Mm -hmm. Με ένα σπίρ έκανε ωρα... ο Ρεντ Ορντ. Ο Μπίξο έκανε σπίρ στον Όρντ ε, και μείναν έξω με όμως το 10 count και μετά ξαναμπήκαν ξέρω στο ring και ε, ε, έκανε RKO ο Orton ε, και στο Big Show που ήταν ναι, παραδόξω το καλό RKO, μου άρεσε mm. ναι, εντάξει, κοίτα να δεις ήμουν σίγουρος ότι αυτό το match όταν άρχισε θα είναι no contest δηλαδή δεν θα έχουμε κλεινό αποτέλεσμα σίγουρος... εγώ πιστεύω ότι πρέπει να νικήσω ο Big Show, να γίνει λίγο over Εντάξει, γινόμενο στο τέλο βραδιά. Ναι, σχεδιά. ε, θα το πω μετά αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι πω ο Όρτον από τότε που γύρισε γίνεται over και φαίνεται ότι θα πάρει push για title shot. Μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Μακάρι γιατί έχω βαρθεί το Σέιμου. Πρέπει να αλλάξει. Μάθω να κάνω ένα face champion να αλλάξει το. Εξαιρετικά δεν θα, ήθελα. Βασικά όχι, θα το ήθελα περισσότερο. Ότι μπορεί να, μπλει, να μπει, και σε triple threat στο SummerSlam. Γιατί ξέρω εγώ, ε, βλέπουμε πω το WWE από τώρα φτιάχνει τα cards και τα διαφημιστικά των match, όπω το Triple Threat, δείξαν διαφημιστικό για το SummerSlam. Όμω για το Alberto Del Rio και Samus δεν έχουμε διαφημιστικό ακόμα, που σημαίνει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, ακόμα έχω ελπίδε ότι μπορεί να είναι Triple Threat, δεν θα με χάλαγε. <σώσεις> <σώσεις> Κοίτα, άμα γίνει Triple Threat, αποκλείται να κάνει Casino Ziegler. Όχι, ναι. Και να πρέπει να, να αλλάξει ζώνη, πιστεύω. Αποκλείται να είναι Triple Threat και να κάνει και κάσινο ο Σίγουλερ. Μετά θα έχουμε 4 κοντέντερ. Ε, Γιατί ο Ρομπέρντερ θα, θα ζητάει το ριμάτσι του. Ο Αλμπέρντερ, λοιπόν, α πούμε ποιο θα νικήσει. Α πούμε ότι νικήσει ο Σέιμου, έτσι. Α, α, αποκλειστικά μένει με τον Ζίγκλερ. Οπότε θα νικήσει Ρε. ο Σέμου. Άμα νικήσει ο Σέιμου. Άμα γίνει τριπλυτρέθ. Έχουμε πολλά άμα. Τέλο πάντων. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει, επειδή αυτό το μάτι ήταν τόσο ασήματο, δεν θα σε αφήσω καν να μιλήσει. Και. Ράιμπαγκ εναντίον Καρτ Χόκκινς και Τάιλερ Rex, Νίξε φυσικά ο Ράιμπαγκ Dominate Περνάμε στο επόμενο segment Μετά έχουμε ένα μάτς ε, The billion, μάτς. Of billion of dollars million of dollars Prime time players. Έλα να κάνουμε το χωριστικό και ας μην μας βλέπουν καλύτερα Millions of dollars Millions of dollars ε, Prime time players εναντίον Επικο και Πρίμο χωρί τη Ρόζα Ναι χωρί τη Ρόζα που πήγε Μόνο αυτό μου κάνει εντύπωση από το Για ποιο λόγο δεν ήταν η Ρόζα μαζί ε, ήταν ξέρω. ο μόνο λόγο που ήθελε να βλέπω τον Πρίμο και τον Έπικο. Επειδή ήταν η Όχι, εντάξει, μου αρέσουν. Έχουν πολύ wrestling skills, πιστεύω. Δηλαδή και αυτά που έκανε ο, ο Πρίμο στην αρχή του match ήταν αρκετά καλά. Αντιθέτω με τον κύριο Χτενάκια, όπω το λέω και εγώ, τον Darren Young. Mm. Δεν μου αρέσουν οι prime time players. Δεν ξέρω γιατί. Μου αρέσει ο AW. Μου θυμίζουν του prime time. Εντάξει, ίσω επειδή είναι και δύο. Ε, γιατί σου θυμίζουν του prime time. Έχουν την ίδια προφορά. Ακριβώ και εγώ αυτό σκέφτηκα. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι έκαναν ε, 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 ε φύρο, ο Κόφτινγκστον και ο Άρτρου στο μάτς, έτσι, οι Tag Team Champions. Εκδίκηση ουσιαστικά για ό,τι είχε γίνει στα προηγούμενα singles competition ε, μεταξύ τους. Και παραδόξως, ο AW δεν πέταξε κανένα από πουτσι. Αυτό κι εγώ, αυτό περίμενα. Άρα, ξέρεις τι, ήδη το κάνεις μια φορά ρε παιδί μου τον Αλμπέρτο, τον ναι. Το <συμπέρτο> το δεν μπορείς να το ξανακάνεις. Θα, θα γίνει... Μετά καταντάει λίγο, ναι. Κινικό και βλακία, δε... Εγώ άμα ήμουν W <laughs> θα ζήταγα <laughs> Θα έκανα στον Άλπερτο Εγώ θα ζήταγα πνευματικά δικαιώματα έτσι Δεν μπορεί να είσαι ένας εφευρέτης μια συγκεκριμένη κίνηση Και ξαφνικά να έχεις ο τυχαίο Μεξικάνος πλούσιο Με το 200.000 Ferrari γκάμπριο αμάξι Και να σου κλέβει ξέρω εγώ την κίνηση τώρα Εντάξει είναι Λοιπόν, μου άρεσε πολύ που εξελίζεται το Fiu, το, το, το Time Players το Bram Time Players με το Goff Kings και τον Art Ruth. Και εμένα μου αρέσει. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν το Goff με τον Art -truth", μπορεί και μετά το Summer Ναι, Κάποια στιγμή, πιστεύω, ίσω και στο Summer θα έχουμε Triple Threat Tag Team Championship Match. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει Γιατί να. Γιατί είναι νίξο έπικο, έτσι. Ναι, πρέπει να διαλυθούν οι... ο Goff με τον Art Ruth και να, να φέρω μια νέα τάκτη. Μπορεί να φέρω πίσω του τους Hard Dynasty. Θα μου άρεσε εμένα. Όχι, ο David Hart Smith δεν παίζει τώρα πια, τον έχουν διώξει. Και δεν πρόκειται να το ξαναπάνω πίσω. Ο Tyson Kidd είναι ήδη τάκτη με τον Justin Gabriel. Το έχω ξαναπεί στο SmackDown. Δεν του βλέπω airtime. Δεν παίρνουν airtime. Θα ήθελα να του δω. Θα ήταν πολύ τέλο πάντων. Ε, θα ήταν πολύ καλή ομάδα. Αλλά... Και δεν πιστεύω να διαλυθούν ο Kofi και ο Arthur. Γιατί ποιο θα γίνει χιλ. Ο, ο Arthur ήταν. Έχει το ίδιο γκίμικ ακόμα. Το κρατάει. Και δεν νομίζω ξαναγίνει χιλ. Εκτό να γυρίσει ο Kofi Kingston που θα είναι κάτι περίεργο, ξέρω εγώ. Καλύτερα, να πάρει, εμένα θα μάθει πάρα πολύ να πάρει ποσο Coffee βγει για WB Championship ή World Championship. Με τίποτα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει το ροκ και θα βάλει τον Coffee Kingston. Δεν υπάρχει oh, περίπτωση. Τέλο πάντων, ναι, μου αρέσει που ξέρετε το Fuel για τα Tag Titles. Τα Tag που είναι πιο ενδιαφέρον του United States, το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, α περάσουμε στο επόμενο segment.